Θετικές φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος σε οικία στην οποία διαμένει μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Καβάλα 103 ετών. Υπάρχει μια εξέλιξη στις τελευταίες στιγμές και συγκεκριμένα μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι βρέθηκαν τρεις ιδιώτες οι οποίοι προσφέρθηκαν να καταβάλουν το ποσό προκειμένου να αποκατασταθεί και να επανασυνδεθεί το ρεύμα. Η αναλγησία δεν έχει όρια. Όταν πας σε ένα σπίτι και βλέπεις μια κυρία 103 ετών, πώς μπορείς να το κόψεις το ρεύμα? Ακριβώς αυτό, ακριβώς. Δηλαδή... Ένας ευσυνείδητος και σωστός άνθρωπος θα έλεγε δεν τη βρήκα. Πέραν το ότι η κυρία υπέργυρη δεν είναι ηλικιωμένη, είναι υπέργυρη 103. Έτσι. Είναι η μεγαλύτερη συμπολίτησά μας και συνδημότης της Καβάλας. 1921 γεννημένη και της το κόψανε. Και αυτή η γυναίκα σήμερα... έχει φωτισμό με πάνελ ηλιακά, δηλαδή τα βάζει στον ήλιο φορτίζουν και το βράδυ έχει φωτισμό. Βέβαια δεν έχει τηλεόραση, δεν έχει ηλεκτρική κουζίνα, δεν έχει πλυντήριο κτλ. Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο δικηγόρος της ηλικιωμένης γυναίκας Θόδωρης Λάμψια στο ένα τσάνελ, φαίνεται πως υπήρξαν δωρεές από τρεις ιδιώτες και αναμένεται να έρθει ιδιώτης εργολάβος για να αποκαταστήσει και πάλι την ηλεκτροδότηση στην οικία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν σε κάθε κριτήρια ηλικιακά, λόγοι υγείας. Αυτή η γυναίκα έχει να βγει 5 χρόνια από το σπίτι της. Βέβαια, εγώ από τη δική μου την πλευρά ήμουν έτοιμος τη Δευτέρα να καταθέσω την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και κατά της ΔΕΗ και κατά της ΔΕΔΙΕ, έτσι προκειμένου να επανασυνδεθεί. Και είχα μιλήσει στο δικαστήριο και απλά ήθελα κάποια στοιχεία, γιατί δεν είχα πλήρη εξούσιο προκειμένου να πάρω από τη ΔΕΗ. Γιατί μου ζητούσαν πλήρη εξούσιο. Τώρα η γριά 100, η υπέργυρη 103 ετών, πώς θα μου κάνει εμένα να κατέβει στο ΚΕΠΑ μέσω ΓΟΒ, δεν μπορεί. Καταλάβετε, και είχα θέμα να δω ποιο είναι. Αθάνατο ελληνικό κράτος, αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι θα αποφύγουμε να εμπλακούμε σε δικαστήρια με την ΔΕΗ και τη ΔΕΔΙΕ. Γιατί έτσι πληροφορήθηκα ότι βρέθηκαν τρεις συμπολίτες μας, οι οποίοι κατέβαλαν, θα καταβάλουν το ποσό αυτό, γιατί τη ρύθμιση η κυρία την τηρεί. Έχει μια ρύθμιση που πληρώνει 100 ευρώ κάθε μήνα. Κανονικά δηλαδή τηρείται. Απλά ναι. Οι νέοι λογαριασμοί δεν μπορούν να πληρωθούν. Ναι, οι νέοι αυτοί 450. Και πάλι, και αυτοί οι άνθρωποι θα καταβάλουν αυτά τα χρήματα, κύριε Λάμψια. Τι θα γίνει πάλι την επόμενη μέρα? Πάλι τον επόμενο μήνα θα έρθει νέος λογαριασμός, νέο ραβασάκι. Τι θα γίνεται? Ναι, έτσι ακριβώς. Ειδικά το χειμώνα, γιατί αυτή η κυρία δεν έχει μέσα καλοριφέρ στο σπίτι της ή air condition. Έχει αυτά τα σώματα τα ηλεκτρικά, τα οποία, ξέρετε, καταναλώνουν πάρα πολύ. Θα είναι παγώσει η γυναίκα το χειμώνα. Είναι θα παγώσει. Σπίτι παλιό, τα ψηλοτάβανα επί της Φιλίππου. Αυτά τα ψηλοτάβανα τα παλιά του 1940, οπότε είναι χτισμένα 30. Και έχουν και απώλειες. Οπότε οι λογαριασμοί του Δημήνου που ερχόντουσαν παλιότερα ήταν 700, 750. Δηλαδή υπερέβαιναν το ποσό της συντάξεως που λαμβάνει. Εκεί λοιπόν χάνεται το παιχνίδι, να σου το πω έτσι. Και πελαγώνει η γυναίκα.